Προχωρούμε στην προσωρινή παραλαβή του έργου επαρχιακή της βελτίωση οδοπίας μεταξύ επαρχιακής οδού Γρεβενών Καλαμπάκας και Δεσπότη. Είναι ένας δρόμος που θα βοηθήσει σημαντικά στην κίνηση των πολιτών προς τον Ορεινό Όγκο. Το έργο είχε προϋπολογισμό 1.250, αλλά η σύμβαση ήταν περίπου στα 450.000 ευρώ. Η οδοπία έχει περίπου μήκος 7 χιλιόμετρων και πλάτος 6,2 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας δρόμος που βοηθάει στην εύκολη κίνηση των πολιτών και ήταν ένα πάγιο αίτημα εδώ και αρκετά χρόνια, και βέβαια σε αυτό το δρόμο συμβάλανε και οι προηγούμενες διοικήσεις, τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλανε τα προηγούμενα χρόνια για το μελητικό τμήμα της οδού αυτού, της συγκεκριμένης οδού, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και την τεχνική υπηρεσία, η οποία επέβλεψε το έργο και είχαμε, από ό,τι βλέπετε, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σήμερα παραλαμβάνεται προσωρινά ο δρόμος προς Δεσπότη, ένα έργο το οποίο έχει πολύ χαμηλό κόστος κατασκευής λόγω της μεγάλης έκπτωσης, αλλά η χρηστικότητά του είναι πάρα πολύ μεγάλη και φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι φόρτος εθνικής οδού. Και ένα έργο έχει αξία όταν έχει αποτέλεσμα σαν αυτό που έχει αυτός ο δρόμος, ενώ κόστησε πάρα πολύ λίγο, έχει μεγάλη σημασία για την περιοχή. Βλέπετε ότι όλα τα αυτοκίνητα, φορτηγά κλπ. Περνάνε από αυτόν τον δρόμο, αποφεύγουν το εθνικό δίκτυο γιατί δεν έχει καλά γεωμετρικά στοιχεία και καλή επιφάνεια κύλησης, και χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο κατά πλειοψηφία όλα τα αυτοκίνητα που κινούνται στην περιοχή. Παράλληλα με την βελτίωση της οδοπίας της Εθνικής Οδού Καλαμπάκας Γρεβενών με Δεσπότη, προχωρήσαμε στην βελτίωση της οδού προς το κοινοτάφιο του Άγιου Εμιλιανού. Ήταν ένα αίτημα τόσο της Μητρόπολης, αλλά θεωρώ και όλων των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση προς τον τόπο που μαρτύρησε, που θανατώθηκε ο Άγιος Εμιλιανός. Φέτος είχαμε την δυνατότητα να επισκεφθούμε όλη τον τόπο μαρτυρίου. Θα θεωρούμε χρέος να βοηθήσουμε επιπλέον με την ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού. Αυτό θα γίνει σε επόμενο χρόνο, διότι έτσι με την πρόσβαση πλέον που απέκτησε το μνημείο του Άγιου Εμιλιανού, πολίτες από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών αλλά και από όλη την Δυτική Μακεδονία θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν προς τον τόπο μαρτυρίου. Το τμήμα της οδοπίας που βελτιώσαμε ήταν περίπου μήκος 3,5 χιλιόμετρων. Έγινε επίστρωση με χαλίκια και βέβαια γίνανε αρκετά τεχνικά ώστε να μην υπάρχει φθορά από τις βροχοπτώσεις και από τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο του χειμώνα.